Τα άλογα δεν μας είπε, Μιχάλη. Πόσα άλογα έχει, πόσα κυβικά είναι το ημιαυτόματο offside? Ναι, είναι ενδιάμεση λύση μέχρι να φτάσουμε στο αυτόματο offside. Ναι. Θα είναι σαν την goal line technology, ίδιο πράγμα δηλαδή. Θα έχει ένα αρλογάκι ο διαιτητής στο χεράκι του και θα του χτυπάει και θα λέει ήταν offside, σταματήστε. Πάμε παρακάτω. Δεν θα αφήνουμε δηλαδή τη φάση να παίζει κανένα λεπτό όχι, και μετά. Όχι, όχι, τίποτα. Όχι, όπως ακριβώς με την goal line technology που μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα έχει έρθει ειδοποίηση στον διαιτητή ότι πέρασε παρά τη γραμμή ή δεν πέρασε παρά τη γραμμή. Ναι. Έτσι και με το site θα το τελειοποιήσουμε το σύστημα, θα χτυπάει στο λογάκι του διαιτητή 2-3 δευτερόλεπτα. Οπότε με το που υπάρχει offside θα σταματάει η φάση. Τι τους παιδεύει το offside τόσα χρόνια και δεν το καταργούν, φίλε, να τελειώνουμε? Δώσ' το μια κλωτσιά να πούμε. Εντάξει, πως δεν θα καταργήσω. Θα αλλάξει τελείως το ποδοσφαιρό. Σουμπούτο δεν έπαιζες μικρός? Σουμπούτο? Πώς? Ναι. Πώς? Κάτσε το σουμπούτο, ποιο είναι αυτό που είναι τσιμενταρισμένος ο παίκτης, αυτό δεν είναι? Ναι, μωρέ, που είναι στρογγυλή βασούλα. Ναι, που θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις. Εγώ έπαιζα το άλλο που ήταν με τη σούστα, που τραβούσε τον ποδοσφαιριστή πίσω. Τεν και. Ναι. Εκείνο αγαπούσα εγώ. Και έπαιζα από αριστερά με ανάποδο πόδι. Ναι. Λοιπόν, να τελειώσει αυτή η ιστορία με το offside. Να τελειώσει. Να τελειώσει. Στείλτε το. Να γίνει καλύτερο το ποδόσφαιρο. Να έχουμε λιγότερες αδικίες, λιγότερες φασαρίες στα γήπεδα, λιγότερη μανούρα και γενικότερα. Ούτε ειδικούς θα χρειαζόμαστε, ούτε θα μαλώνουμε με τον Βαρούχα, τον, ξέρω εγώ, τον Ψυχομάνη και τον Παπουτσέλη και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Έτσι, είναι πολύ μεγάλη, είναι κομβική αλλαγή. Λιγότερο επιθετικό θα γίνει το ποδόσφαιρο. Λιγότερο επιθετικό? Γιατί? Πώς το έχεις στο μυαλό σου? Γιατί θα βάζει κάποιος ένα σεντερφόρ να κατασκηνώνει μέσα στην περιοχή, θα κρατάει πίσω αμυντικούς η ομάδα, γιατί δεν θα μπορεί να ανεβαίνει και να πιέζει όλη ψηλά και να παίζει με 11 παίκτες επίθεση. Να αλλάξουν λίγο οι προπονητές, οι τακτικές τους, να μην ψάχνουν μόνο ξυλοκόπους. Να μην κάνουν τα οχτάρια, τα δεκάρια και τα οχτάρια, τα κάνουν αναγκαστικά. Να κάνουμε το πλάγιο με τα πόδια, φτάνει. Και το πλάγιο με τα πόδια. Και θα λύσουμε και το πρόβλημα το offside με την τεχνολογία. Και ξέρεις τι άλλο πρέπει να γίνει. Ξέρεις τι άλλο πρέπει να γίνει για να γίνει ακόμα καλύτερο το ποδόσφαιρο? Όταν περνάνε το κέντρο, πρέπει να περνάνε το κέντρο σε 10 δευτερόλεπτα πρώτο. Και όταν το περνάνε, δεν πρέπει να γυρίζουν την μπάλα πίσω, θα είναι προς πίσω. Θα αλλάζει. Ό,τι γίνεται στο μπάσκετ. Εκεί να δεις, να πούμε, ατσάρες που τα βλέπουμε. Αλλά δεν νιώθουν, δεν ακούνε. Δηλαδή, αντιγράφουν τους κανονισμούς του μπάσκετ, εντάξει, σιγά-σιγά και με το μαλακό. Αλλά δεν το. Έχει ανθρώπους εκεί, όταν είναι αυτοί που αποφασίζουν στην τρίτη ηλικία, είναι λογικό, ας πούμε, να μην σκέφτονται, να βαριούνται, ας πούμε, να προτιμούν να κάθονται σε ένα ψηλό σημείο, σε μια βεράντα, να αγναντεύουν το πέλαγος, παρά να ασχολούνται, ας πούμε, με το άθλημα. Που φέρνει και πολλά δισεκατομμύρια. Έτσι λέω εγώ. Και αυτή την εποχή έχει πολλά δισεκατομμύρια το άθλημα. Έχει μεταγραφές μπόλικες. Καλά, δεν μιλάω για τις μεταγραφές στο NBA. Εκεί, σε λίγο θα πω τα νούμερα. Εκεί στο NBA, τα νούμερα. Το νούμερο που πάει να πάρει, που θα το πάρει ο Γιώκητς, ας πούμε, ο MVP, που θα πάρει 264 εκατομμύρια, το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία της Λίγκας. Έφαγε και τον Σεπολιάτη. Λοιπόν, και άλλα νούμερα επίσης. Θα πάμε στα δικά μας εδώ. Εδώ που μαλώνουμε για τα center back και για τα center four. Αυτό που λέγαμε εχθές και αυτό που συζητούσαμε μαζί εχθές, ας πούμε, για την περίπτωση αυτή του Τσόλακ, και αυτό που συζητάμε γενικότερα για τις ομάδες και για το πώς κινούνται το τελευταίο διάστημα. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Έχουν ξεκινήσει μεν, Μιχάλη, την προετοιμασία τους, αλλά αρχίζω και καταλαβαίνω, κυρίως για τον ΠΑΟΚ μιλάω. Για τους υπόλοιπους που κάναμε μια κουβέντα μεσοβδόμαδα, εντάξει, δεν έχουν, εκτός από τον Ολυμπιακό, ας πούμε, που κινείται Παναθηναϊκός, και η ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ τι αίσθηση, τώρα να κάνω μια στάση εδώ, ένα absolute alarm, για την ΑΕΚ τι αίσθηση υπάρχει στην Αθήνα, για το πώς κινείται δηλαδή? Η αίσθηση που υπάρχει, και δεν θα λέγω την ακριβώς αίσθηση, είναι στα όρια της βεβαιότητας, υπό την έννοια ότι τέτοια ενημέρωση έχουν και οι μάνατζερ που είναι στη διαδικασία και προτείνουν παίχτες στην ΑΕΚ, είναι ότι φέτος θα πληρώσει περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά.
και σε σχέση με τα συμβόλαια που προτείνει, αλλά και σε σχέση με την δυνατότητα αγοράς κάποιου ποδοσφαιριστή. Και νομίζω αυτό φαίνεται στην αρχή. Μια δίνει 4 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο συμβόλαιο σε αμυντικό χαφ. Δεν είναι απλό, δεν τσίξει ξανασυμβεί. Σε τέτοια νούμερα, κοντά σε τέτοια νούμερα, έχει φτάσει μόνο για σεντερφόρ ή για εξτρέμ. Στην εποχή Μελισσανίδη. Έδωσε 1 εκατομμύριο συμβόλαιο για εξτρέμ στον Κατσίνοβιτ στον χρόνο, έδωσε και 1 εκατομμύριο στην ομάδα του. Για τον Βιτάο η πρόταση φαίνεται πως Μιχάλη, μπορεί να είναι. Μιχάλη, σε διακόπτω, επίτρεψε μου. Αν εγώ σε 5 λεπτά έλεγα, μισή ώρα έλεγα στην εκπομπή ότι έχω βόμβα μεταγραφική και ανακοίνωνα τον Γκατσίνοβιτς με τα λεφτά αυτά στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη, θα μαζευόντουσε καμιά 5.000 εδώ από εδώ κάτω να πανηγυρίζουν ή θα έτρωγα ξεφώνητο για κανένα χρόνο? Όχι, δεν θα μαζευόντουσαν. Δεν θυμάμαι ποια είναι η τελευταία φορά που μαζεύτηκαν 5.000 μεταγραφή. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί για το ΣΥΧΕ πρέπει να είναι τελευταία φορά στον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν είναι τέτοιο μεταγραφή. Ξέρεις γιατί έγινε λόγος? Οκ, το καταλαβαίνω, γιατί είναι μια φάση ωραία πιασάρικη βγαλμένη από τα παλιά, ότι η ΑΕΚ τρώει παίκτη από Παναθηναϊκό ή τέλος πάντων παίρνει παίκτη ή δεν μπόρεσε να τον πληρώσει ο Παναθηναϊκός, μπόρεσε να τον πληρώσει η ΑΕΚ. Αλλά αυτό που είδα εγώ στον αγωνιστικό χώρο, στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, δεν μου κλέψε την καρδιά, ας πούμε. Δεν με μάγεψε για τον Γκατσίνοβιτς. Εκτός αν δεν είδα καλά. Που ναι, σου τον είδες, τον περιέγραψες κιόλας αρκετές φορές. Στην πραγματικότητα είναι ένας καλός παίχτης, ο οποίος στον Παναθηναϊκό έγινε πάρα πολύ λειτουργικός, γιατί ο Γιωβάνοβιτς βρήκε τα κουμπιά του και κυρίως βρήκε τα κουμπιά για να βελτιώσει την ομάδα του. Δηλαδή, στην πραγματικότητα το μεγάλο πρόβλημα είναι το Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας παίκτης που τον έκανε πολύ πιο λειτουργικό το Παναθηναϊκό στο δεύτερο γύρο με την παρουσία του, και τώρα ο Γιωβάνοβιτς πρέπει να το ξαναφτιάξει από την αρχή. Πολύ πιο λειτουργικό, ανάλυσε το μου με δύο κουβέντες αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει, δηλαδή τι έκανε ο Γκατσίνοβιτς και ήταν πολύ πιο λειτουργικός ο Παναθηναϊκός? Ο Γκατσίνοβιτς πήγε και έπαιξε σε χώρους που δεν έπαιζαν οι κεντρικοί χαφ του Παναθηναϊκού. Στο δικό του τρόπο με τον οποίο κινήθηκε μέσα στο γήπεδο, πηγαίνοντας πολλές φορές δεξιά να παίξει μαζί με τον Κότσιρα και τον Παλάσιος και να φτιάξουν τρίγωνα, στη δική του λοιπόν αυτή η διάθεση να στηρίζει αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, οφείλεται σε έναν σημαντικό βαθμό ή κάποιο βαθμό, τέλος πάντων, και η εκτόξευση της απόδοσης του Κότσιρα στο δεύτερο γύρο και το ότι σκόραρε πολύ περισσότερο στο δεύτερο γύρο ο Παλάσιος, που στον πρώτο γύρο για τους φίλους του Παναθηναϊκού ήταν παραθαλάσσιος και στο δεύτερο γύρο έγινε ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Δεν ήταν, έγραψα προς τον Αγγλίνο και λέγαμε ότι δεν ήταν ο Γκατσίνοβιτς αυτός που έκανε τα πράγματα να συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν αυτός που βοηθούσε ώστε να συμβούν τα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Άλλωστε, αν δει κανείς τα νούμερά του, λέει, ρε φίλε, 3 ασίστ. Σιγά. Στην πραγματικότητα, γι' αυτό ακριβώς λέω ότι δεν ήταν αυτός που έκανε τα πράγματα να συμβαίνουν, αλλά ήταν αυτός που βοήθησε στο να συμβαίνουν, στο να αρχίζουν να συμβαίνουν τα πράγματα τα θετικά για τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, είναι μια normal καλή μεταγραφή. Αυτό είναι, όχι, δεν είναι βόμβα. Τώρα, τα χαρακτηριστικά της βόμβας και τα λοιπά τα πήρε ότι εκεί που περιμέναμε να δούμε αν θα τον πάρει ή όχι ο Παναθηναϊκός, μέσα σε ένα πρωί ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ. Και τέλος πάντων, ξαναλέω, μεταγραφές βόμβα στην Ελλάδα, πολύ δύσκολα, τέτοιο επίπεδο βόμβα, πολύ δύσκολα θα δούμε. Α πούμε ότι είναι μια μεταγραφή ονόματος ο Βρυσάλικο, άντε να πούμε αυτό, που κι αυτό είναι, δεν έχει σχέση με μεταγραφές άλλης εποχής, ξέρω εγώ, ο Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ ή Ριβάλντο ή Γιωβάνι ή τέτοια πράγματα. Έπαιζε στην Ατλέτικο Μαδρίτης ως αναπληρωματικός δεξιός μπακ, ένας καλός παίχτης με 50, ξέρω εγώ, 60 πόσες έχει συμμετοχές στην Εθνική Κροατίας, που είναι μια πολύ καλή εθνική ομάδα. Αυτό είναι μια μεταγραφή ονόματος, ας το πούμε έτσι. Όχι, ο Γκατσίνοβιτς δεν είναι τέτοιο πράγμα, αλλά πρέπει να δεις και τι μεταγραφές έκανε η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να κρίνεις αν υπάρχει αναβάθμιση. Θα πληρώσει περισσότερο η ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι. Πόσο περισσότερο θα πληρώσει δεν ξέρω να σου πω, αλλά είναι και πολύ λογικό να πληρώσει περισσότερο. Πρώτον, γιατί ξαφνικά θα έχει έσοδα από τα διαρκεία της που θα είναι 4 φορές πάνω από τα έσοδα που είχε τα τελευταία χρόνια.
αδιάκριτα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ έσοδα από τα διαρκείας. Μπαίνει σε ένα νέο γήπεδο, έρχεται από μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Προφανώς πρέπει να ανεβάσει το budget της και να ενισχυθεί. Τώρα αν θα υπάρξει και μεταγραφή που θα πούμε wow, δεν το ξέρω. Αλλά ξαναλέω... Πόσα λεφτά έδωσε η ΑΕΚ για αυτόν, πόσα πλήρωσε. Για τον Κατσινοβίτς. Ναι, 1,5. Ούτε. Ένα 200, ένα 300 στην Κόφενχάιμ. Τα πολλά λεφτά η ΑΕΚ πού θα τα βάλει, πού θα τα δώσει, για τι παίχτη. Αν έδωσε δεν ένα ξέρω αν θα δώσει σε έναν, αν κατά ΑΕΚ θα δώσει σε έναν πολλά λεφτά. Μπορεί εν τέλει, ας πούμε, τα πολλά λεφτά να τα δώσει για το Βιτάο. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα δώσει το κεντρικό αμυντικό. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα δώσει σε ένα ή θα ανεβάσει συνολικά το budget της. Δηλαδή θα πάρει 4-5 ποδοσφαιριστές που θα είναι συμβόλαιο του εκατομμυρίου. Και για τους 2-3 από αυτούς, ξέρω εγώ, θα χρειαστεί να δώσει συνολικά και 4-5 εκατομμύρια σε ομάδες. Για τέτοια αύξηση του budget μιλάω. Ναι. Αλλά εντάξει, όταν μιλάμε για μια ομάδα που στο ρόστερ της είχε βαριά 2 ποδοσφαιριστές του εκατομμυρίου τα τελευταία χρόνια και όλοι οι υπόλοιποι ήταν πολύ πιο χαμηλά, αν δεθεί με 5-6 τέτοιους ποδοσφαιριστές, με συμβόλαιο δηλαδή του 1 εκατομμυρίου ή 7, γιατί πια έχει 2-3, ανεβάζει πολύ το budget. Δηλαδή ξέρω εγώ από τα 20 εκατομμύρια θα το πάει στα 30. Και στον ΠΑΟΚ περιμένουν να δοθούν λεφτά για το κεντρικό αμυντικό, για ένα κεντρικό αμυντικό, περιμένουν να δοθούν και για ένα εξτρέμ. Και για να δοθούν λεφτά και για τον Νάρη, αν είναι αυτό το πρόβλημα ή όχι. Σε λίγο θα τα συζητήσουμε και με το Στέργιο αυτά. Πάντως, ο Αστέρας Τρίπολης είναι ωραίος τις τελευταίες μέρες. Μετά τον Μπερτόγλιο, ο οποίος έκανε ένα συμβολαιάκι 3 χρόνων στον Αστέρα, ο Μπερτόγλιο, μέχρι το 2025 δηλαδή, θα πάρει και το 20. Ανακοίνωσαν πριν από λίγο και τον Μπαρτόλο. Μετά τον Μπερτόγλιο, ναι, τον Μπαρτόλο. Και είχαν ανακοινώσει και τον κύριο Μεταξά χθες, προχθές. Ναι. Που έκανε μια πολύ καλή σεζόν του Βόλου. Και ένας παίκτης που παίζει σε αρκετές διαφορετικές θέσεις. Έχει κλείσει και δύο παίκτες που είχε ο Πας, ο Αστέρας, που τους ήθελε πολύ ο Μεταξάς. Φαντάζομαι για το rotation. Ο ένας είναι ο Γκαρντάφσκι, αυτός ο εξτρέμ που είχε ο Πας. Και ο άλλος είναι ο Στάνκο. Νομίζω Στάνκο τον λένε, ο οποίος ήρθε τέλη Γενάρη στο μπάσκετ, τον είδαμε λίγο. Είναι ο δεύτερος που παίρνει μαζί του ο Μεταξά στην Τρίπολη. Και η Τρίπολη ψάχνει, νομίζω δύο μεταγραφές θα κάνει ακόμα μετά από αυτές τις τέσσερις, έναν center four και ένα αμυντικό χάφο. Ναι, κάνει και μεταγραφούλες ο Αστέρας. Εντάξει, οκ, okay, πήρε και το Μεταξά. Γενικότερα, το σημαντικό του είναι ότι δεν έχασε κανέναν από τους περσινούς. Και ο Αστέρας, αν δεν είχε κάνει εκείνο το σχεδόν ανεξήγητο κακό ξεκίνημα, θα είχε καταφέρει να μπει στα play-out, γιατί έχει 4-5 ποδοσφαιριστές πολύ υψηλής ποιότητας, και ο Άλβαρες στο αριστερό του μπακ, πάρα πολύ καλός παίχτης, και ο Σόνι, και το δεξί του μπακ, ο Καρμόνα είναι καλός παίχτης, και ο Ατιένθα, ο κεντρικός του αμυντικός, είναι πολύ καλός παίχτης. Και έχει και ορισμένους κλασικούς εκεί που είναι χρόνια στην Τρίπολη και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την κάνουν τη δουλειά, Μπαράλες, Μουνάφο κτλ. Πάλι θα είναι μια ομάδα για την Εξάρα ο Αστέρας. Αν δεν τα καταφέρει, δεν θα τα καταφέρει πάλι για 1-2 βαθμούς ή θα τα καταφέρει αυτή τη φορά και θα μπει στην Εξάρα. Επειδή κάνω μια ωραία συζήτηση σήμερα για τους δευτεροκλασσάτους, να το πω έτσι, ας πούμε για τις ομάδες. Εκτός αυτόν τον προπονητή που πήρε ο Βόλος, ο Μπέος. Τον Γάλλο, δηλαδή... Αυτός είναι ένα παιδί που έδειξε κάποια καλά πράγματα σε μικρότερες κατηγορίες στη Γαλλία. Πάει και τους βρίσκει ο Μπέος αυτός. Ναι. Μπράβο. Ναι. Έχει ένα τρόπο και ξέρεις, ψάχνεται παράξενα. Out of the box που λένε και στο χωριό μας. Είναι πολύ αισιόδοξος. Είχα μιλήσει με αυτόν, με τον μάνατζερ που τον πρότεινε και τον έφερε. Ναι. Είναι πολύ αισιόδοξος ο μάνατζερ του ότι αυτό εδώ το παιδί θα φτιάξει όνομα στην Ελλάδα μέσω του Βόλου. Ο Βόλος που μπορεί να αλλάξει και πολύ εν τέλει, αν και δεν θα έπρεπε, η αλήθεια είναι, αλλά μπορεί να αλλάξει και πολύ. Έχει κάνει μια καλή μεταγραφή του Ντέλετιτς. Θα χρειαστεί να αλλάξει αρκετά στο κέντρο της άμυνας. Πιθανότατα θα πάει για δύο καινούργιους κεντρικούς αμυντικούς. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Φανφέρτ, που θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια.
κράτησε ορισμένες από τις Φανφέρτ που είναι. Τελευταία χρόνια. Ο Φανφέρτ που είναι, τι εννοείς? Δεν έχει κλείσει ακόμα αυτή η ιστορία στη Β' Ιταλίας. Και μπορεί και να μην κλείσει. Αυτός έχει συμβόλαιο, έτσι. Σωστά, έχει συμβόλαιο. Πρέπει να απολυθεί, να πάρει λεπτά. Πόσο κάνει να τον να κινηθούν εδώ οι δικοί μας? Τον είχαμε ξαναζητήσει τον Φανφέρτ. Είναι ωραίος. Πόσο οι Ιταλοί γράφαν ότι η συμφωνία θα έφτανε περίπου στα 700.000 ευρώ. Τώρα, 700 στο Βόλο. Στο Βόλο, ναι. Το δικό του συμβόλαιο είναι σίγουρα μικρό. Δεν υπάρχει θέμα. Να το συντερβόγουν σε ο ΠΑΟΚ. Ναι, να πάρει. Θέλει, παίρνει, ξέρω εγώ, τώρα στο Βόλο κάπου 150 χιλιάρικα. Να πάρει 250, να πάρει 300, τέτοιο πράγμα. Αν φύγει ο Τσόλα. Καλώς θα ήταν, αν και νομίζω ότι ψάχνει άλλου τύπου φοροπάου, που παρεπιπτόντως στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι θα πάρει φοροπάου και θα πουλήσει τον Τζόρακ. Στο τέλος της ημέρας, όχι της σημερινής. Στο τέλος της ημέρας, το λέω μεταφορικά. Εκεί το βλέπω να πηγαίνει. Ναι. Νομίζω ότι απλώς δεν γίνεται τώρα γιατί δεν έχει βρει. Ή τέλος πάντων είχε βρει, αλλά δεν μπορεί να τον πάρει. Δεν έχω ιδέα τι και πώς. Πάντως δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει τώρα και γι' αυτό έχει βάλει ένα φρένο στην πούλησή του, αλλά. Νομίζω θα φτάσουμε στο σημείο να πιέσει αρκετά και ο Τσόλακ, ίσως να ανέβει λίγο ακόμα οι Rangers, θα έχει ψαχτεί και ο Μπότο καλύτερα και πιστεύω κάποια στιγμή είναι πιθανό να γίνει αυτό το deal, δεν είναι οριστικό και αμετάκλητο ότι δεν θα γίνει όπως φάνηκε. Πιο δύσκολα τα βρίσκει ο Μπότο τα πράγματα από ό,τι περίμενε νομίζω. Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι χρειάζεται να κυλήσει και λίγο από την ανάποδη μεριά ο σχεδιασμός προκειμένου να ολοκληρωθεί. Δηλαδή την χρειάζεται ανάποδη. Να πουλήσει κανέναν ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ποιον έχει να πουλήσει? Καταρχάς έμειναν εκτός και ο Μουρ και ο Τέιλορ. Α, δύο ας πούμε. Να κατέβει το ζήτημα των συμβολέων με τις αποχωρήσεις αυτών των δύο. Απολυθεί και ο Τσόλακ. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει με τον Αυγούστο. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Για μένα είναι πολύ σημαντικό παίκτη. Αυτό είναι ένα που, ναι. Και δεν έχω καταλάβει ακόμα τι θα γίνει. Αν δηλαδή θα μείνει ή όχι. Θυμίζω είναι ότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Αν δηλαδή δεν τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ φέτος το καλοκαίρι, θα πρέπει να τον ανανεώσει. Αλλά φαίνεται πως ακόμα είμαστε μακριά από αυτό το σενάριο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με οικονομικές διαφορές ή αν δεν θέλει ο Αυγούστο να συνεχίσει πέραν της τελευταίας του χρονιάς. Οπότε και θα μπει ένα μεγάλο δίλημα στον ΠΑΟΚ αν πρέπει να τον πουλήσει τώρα για να πάρει 2-3 εκατομμύρια ευρώ από την Σαουδική Αραβία και να προχωρήσει σε αντικατάστασή του. Αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν θα γίνει νωρίς, ίσως να γίνει αργότερα. Εκεί νομίζω ότι θα χρειαστεί, θα υπάρξει ένα έλλειμμα, πώς να το πω, προσωπικότητας. Μπορεί βέβαια τα φιλικά να μας έχουν δείξει ότι ο πιτσιρικάς ο Ντάντας μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος. Αλλά δεν είμαι βέβαιος. Δεν είμαι βέβαιος. Ναι. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο φόνο κεφαλός του ΠΑΟΚ. Σέντερ φορ με τον έναν τον άλλον τρόπο από τη στιγμή που ο Ολιβέιρα είναι εκεί και θα είναι ο βασικός, νομίζω θα βρει στο τέλος της ημέρας. Με προσευχούλα να μην πονέσει το πόδι του. Και νομίζω το καταλάβαμε από το πρώτο φιλικό ότι ο Ολιβέιρα θα είναι πολύ σημαντικός φέτος για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να το περιμέναμε, να το υπολογίζαμε, αλλά το είδαμε με το καλημέρα και στο πρώτο φιλικό. Οπότε για μένα εκεί είναι λιγότερο το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Μεγαλύτερο το πρόβλημα είναι τι θα γίνει με τον Αυγούστο. Ναι, έτσι είναι. Κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε. Σας εύχομαι να περάσετε ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε γεια καλά. Σας, γεια σας.